Hello, ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο να με μου πεις πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό, πολύ αναζωογονητικό, πολύ πρωτομηνιάτικο. Το ξέρεις ότι μπήκε και αυτός ο μήνας. Το βλέπω. Ανοίξαμε, παιδί μου, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, δηλαδή που λένε, μέσα στη χαρά, μέσα στη ζωντάνια, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο χρώμα, το floral, το flower, όπως θέλεις πες το. Είναι vintage. Είναι vintage, μα καταρχήν η μόδα, αλήθεια. Το αραβωνιαστικό της μαμάς μου είναι αυτό. Αλήθεια. Το πιστεύεις. Εγώ θα υπέγραφα ότι το έχεις πάρει τώρα από νέα κολεξιόν. Απίστευτο. Το κοίτα πόσο παλιά έχει γυρίσει η μόδα. Αυτά, παιδί μου, τώρα παίζουν σε όλες τις βιτρίνες. Ναι, αλλά κοίτα και ύφασμα. Δεν έχει πάθει τίποτα. Δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό είναι φοβερό. Εγώ είμαι 26, η μαμά μου είναι 30 χρόνια αραβωνιασμένη και δεν έχει πάθει τίποτα. Τίποτα. Απίστευτο. Δεν εκπλήσεσαι. Όχι καθόλου. Δεν εκπλήσομαι. Με τίποτα πια, με όσα έχω δει και έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή, δεν εκπλήσομαι. Αλλά αυτό είναι και το θέμα μου, ότι δεν εκπλήσομαι. Δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα, 26. Δεν τρελαίνομαι, δεν παθιάζομαι, παρά μόνο με το θέλω. Παθιάζομαι, για καλό. Ναι, για καλό, πάντα. Αυτό εννοώ. Είναι ένας μήνας πλέον του καλοκαιριού. Ξεκινάει, πόσο ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα και ο μήνας. Είναι πρώτη Ιουλίου. Ναι, αλλά παλιά πώς λεγότανε, θεριστής, αλωνιστής, είναι ο Αλωνιάρης. Αλανιάρη. Αλωνιστής. Αλωνιστής. Το θέρισμα γινόταν όταν κόβανε το στάχι τον Ιούνιο. Και όταν αλωνίζανε είναι αυτό που το πετάγανε με την τζουγκράνα και έφερε για τη μία. Αυτό τον Ιούλιο γινότανε. Νομίζω ναι, είναι αλωνιστή. Εμείς πάντως είτε θερίζουμε είτε αλωνίζουμε. Είτε... Γιατί ήταν τα αλόνια, τα στρογγυλά που ήταν τα πέτρινα. Και αυτά είναι από τα σαλόνια στα αλόνια. Εμείς που από πού είμαστε. Εμείς από τα σαλόνια. Αλλά μπορούμε να κάτσουμε εξίσου καλά και στα αλόνια. Μη σου πω και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Είμαι από χωριό. Ναι. Εγώ να μην είμαι από χωριό, αυτό πώς το θέλω πάρα πολύ. Το έχεις μέσα. Πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι, ρε παιδί μου, από ένα χωριό. Όπου πας, φτιάχνεις μια δικιά σου. Ναι. Απλά παλιότερα μου λέγανε, τώρα σαν παιδί και τα λοιπά, πήγαμε, ρε παιδί μου, διακοπές στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στο Ξυλόκαστρο, στο Ναύπλιο, στην Κυπαρισία, δεν θυμάμαι πού τώρα διακοπές με τους γονείς. Και εκεί, ξέρεις, λέγανε, εσείς από πού είστε, σαν παιδιά που ήξερα, εγώ πεταγόμουν από τον Πειραιά, την Αθήνα, ναι, πήγα ό,τι, εντάξει, χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι... Τώρα αλλάξαμε. Τώρα θα ήθελα πολύ να λέω είμαι από την Καβάλα, είμαι από την Ξάνθη, από την Καστοριά, από την Πρέβεζα, από κάπου! Είσαι. Δηλαδή, από παντού. Ναι, μπορεί να είμαι από παντού, ρε παιδί μου, και να κάνω ντου από παντού. Όχι, αυτό εννοώ. Αλλά όμως θέλω να σου πω, το κατάλαβα όλοι, ότι θα ήθελα να είμαι ένα παιδί που να έχω τη γενέτειρά μου και να είναι ένα μικρό χωριουδάκι. Μου επιτρέπεις να σου χαλάσω το όνειρο. Ναι. Ευχαριστώ. Θα σου κάνω καλό. Ναι, δεν επειδή με πειράζει. Είμαι και από δύο χωριά, άλλο του μπαμπά μου, άλλο της μαμάς μου. Χωριό βρήκα σε άλλο τόπο που να μου ταιριάζει. Μπορεί να είναι πολύ τοξικό λοιπόν να είσαι από κάπου, γιατί μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ζήλιες από την παιδική ηλικία, γιατί οι άλλοι γίνανε και δεν ξέρω εγώ πίνουν πρέφα και παίζουν πρέφα και εσύ έγινες ο. Αλέξανδρος, ναι, Πετρίδης. Μπορεί, αλλά μπορεί και το αντίθετο όμως. Όχι. Κανείς άγιο στον τόπο του, το έχεις ακούσει την παροιμία. Ναι, σε άλλο τόπο όμως αγιάζεις. Αμέ. Γι' αυτό και εγώ πάω από τόπο σε τόπο και αγιάζω τα νερά. Μεγάλη λοιπόν, και τα μέσα. Λοιπόν, γιατί ο σκοπός... Ναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν το ξέρω. Τον ναι, μου τον έβγαλε στον πόνο μου. Τώρα δεν νιώθω κανένα πόνο. Λοιπόν... Ο πόνο τον γητρού. Καλά, λοιπόν, σήμερα έχουμε πλασίχη στο καλοκαίρι. Έχουμε σήμερα να ξεκινήσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα από τη Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου. Θα πάμε και σε ζώδια από Άντα Λεούση, όπως είναι η μέρα της Δευτέρα. Θα κλείσουμε και με Κωνσταντίνα Παπαϊάνου με τη στήλη για το παιδί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι Ιούλιος, αγαπημένος μήνας, γιατί έρχεται και ο Αύγουστος. Να πούμε ότι θέλουμε να κλείσουμε με έναν αθόρυβο ήρωα, τον πατέρα, σε εισαγωγικά, του ελληνικού κινηματογράφου, τον Λαβρέντη Διανέλο. Έναν άνθρωπο όμως που... Δεν ήταν πρωταγωνιστής. Όχι. Μάλιστα, έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε, ότι το πραγματικό ταλέντο δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Υπήρξαν άνθρωποι που κάνουν μεγάλη καριέρα δευτεραγωνιστές πάντα. Ναι. Και έχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Ο Λαβρέντης Διανέλος, θυμηθείτε λίγο τον παπά ή τον μπαμπά της Αλίκης, τον φτωχό, όταν στις ταινίες που έπαιζε. Θυμηθείτε αυτή το πράο παρουσιαστικό, το φυσικό παίξιμο. Θα καταλάβετε όλοι ποιος είναι πριν δείτε τις φωτογραφίες μας στο αφιέρωμα. Ήταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει το μοναδικό ρεκόρ, ο Λαβρέντης Διανέλος, να έχει παίξει σε 195 ταινίες
του ελληνικού κινηματογράφου. Αλέξανδρε, έχεις μείνει και γουγκλάρεις. Ναι, και γουγκλάρεις λίγο για να δω κάποιες φωτογραφίες. Δεν υπάρχει αυτό το ρεκόρ. Μπορούμε να βάζουμε και να βλέπουμε λοιπόν, αυτόν τον πολύ άγιο άνθρωπο, γιατί εγώ... Ήταν αλήθεια έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την φυσιογνωμία, την έχω στο μυαλό μου ως τον Άγιο άνθρωπο. Αυτό ήταν, ο πατέρας. Τον ήρεμο Άγιο άνθρωπο που πάντοτε προσπαθεί να κάνει το καλό. Ο παπάς. Αυτός που έπαιζε τους ρόλους με και εκεί με τη Βουγιουκλάκη που κλέφτηκαν δεν ήταν... Ήτανε με τη Βουγιουκλάκη όταν ήταν φτωχιά και έπρεπε να θρέψει τα αδερφάκια. Α, ναι, 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 εκεί. Λοιπόν, ο Λαβρίτης Γιαννέλος, να ξεκινήσουμε το νήμα της ζωής, τα αφιερώματα που κάνουμε, σίγουρα δίνουμε πάντα ένα στίγμα στο οποίο εσύ ζωντανεύεις όλη την αναδρομή που κάνουμε σε ανθρώπους που δεν ζουν, αλλά μας αφήνουν την παρουσία τους μέσα από τις αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το στίγμα λοιπόν για τον Λαβρέντη, όχι το στίγμα, το χαρακτηριστικό αυτής της πορείας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντας πρωταγωνιστής, δευτεραγωνιστής, ουσιαστικά έχει περάσει τη συνείδησή μας σαν πρωταγωνιστής. Έχει παίξει σε 195 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν τέτοια η φυσικότητα, η πραότητα και ο τρόπος που προσέγγιζε το ρόλο του καλού ανθρώπου, που πολλοί από το κοινό πιστεύαν ότι ήταν αυτοδίδακτος. Κι όμως δεν ήταν. Έχουμε πει πολλές φορές λοιπόν στο αφιέρωμα «Ηθοποιός σημαίνει φως», ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, λαμπεροί πρωταγωνιστές ή άξιοι δευτεραγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου συνήθως είχαν λαμπρές σπουδές, τις οποίες δεν τις κραυγάζανε. Ο Λαβρίτης Γιαννέλος γεννήθηκε το 1911 στο Πήλιο, στον Άγιο Λαβρέντιο, το χωριό που πήρε και το όνομά του. Και έτσι ονομάστηκε. Και το όνειρό του ήταν να γίνει σιδηροδρομικός υπάλληλος. Γιατί τότε οι άνθρωποι θαύμαζαν πάρα πολύ τους σιδηροδρόμους. Και δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Πήλιο που έχει τον οδοντοτό που βλέπεις από κάτω. Φαντάσου πόσο θα γοήτευε ένα μικρό αγόρι. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς κατεβαίνοντας, ψάχνοντας δουλειές του ποδαριού, κατέβηκε λοιπόν ο Λαβρέντης Γιαννέλος στην Αθήνα. Και κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς βρέθηκε στην πόρτα του θεάτρου Κουν, στο υπόγειο του Κουν που λέμε στη ΣΤΟΑ. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Τι τον όθησε. Στους άλλους έχουμε μεγάλους πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, έχουμε προσεγγίσει λίγο την πορεία τους, πώς τους προετοίμασε να φτάσουν στη δραματική σχολή. Σωστά. Εδώ έχουμε ένα μυστήριο. Εκεί λοιπόν γνωρίζει την αγαπημένη του σύζυγο, γνωρίζει τον έρωτα και είναι από τους πρώτους μαθητές του Καρόλου Κουν. Και γνωρίζει την αγαπημένη του σύζυγο, επίσης ηθοποιό, αλλά η οποία ήταν και τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών και έτσι δεν έχει περάσει στη συνείδησή μας. Και παντρεύονται, κάνουν ένα παιδί και ζουν μέχρι τα βαθιά, μέχρι που τους χώρισε ο θάνατος το 1978 και το ίδιο έτος πέθανε και η σύζυγός του. Απίστευτο. Μιλάμε για τέτοια αγάπη. Είναι λοιπόν ο παραγωγικότερος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου. Πηγαίνει στη σχολή του θεάτρου Κουν, σε νεαρή ηλικία. Παντρεύεται, γνωρίζει τη Φρόσο Κοκόλα, η οποία ήταν και ηθοποιός, αλλά ασχολήθηκε πιο πολύ με το τραγούδι, δεν την έχουμε. Κάνουν μαζί θεατρική πρεμιέρα στη σκηνή του θεάτρου και ο ίδιος συνεχίζει την πορεία του την κινηματογραφική και όταν ξεκινάει δεν σταματάει ποτέ. Ξεκίνησε λοιπόν το κινηματογραφικό του ντεμπούτο και από εκεί και πέρα συμμετείχε σε 195 ταινίες όπως είπαμε. Η πρώτη ταινία λοιπόν είναι το 1948, «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Θέλω να δεις στο αφιέρωμα ότι είναι το μοναδικό που έχει 10 σελίδες ταινίες. Απίστευτο. Αφού έχει το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών σε ελληνικές ταινίες. Θα πούμε μερικούς τίτλους, γιατί είναι πολύ αγαπητός και φυσιογνωμικά στον κόσμο. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε για τον Λαβρέντη Γιαννέλο είναι ότι υπήρχε περίοδο. Ταινία χωρίς το Γιαννέλο δεν γινότανε. Υπήρχαν περιόδοι που σταματούσαν τα γυρίσματα για να μπορέσει να έρθει να τελειώσει τη μία ταινία για να παίξει στην επόμενη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε για πρωταγωνιστή. Πρόσεξε, ποτέ. Είναι κάτι πράγματα που δεν είναι όπως φαίνονται στην ηθοποιία. Και εσύ, Αλεξανδρέ μου, ξέρεις γιατί ξέρεις καλύτερα από όλους στην ηθοποιία. Γιατί δεν πήγες σε σχολή πρώτα να μπεις στο καλούπι και μετά να το ανακαλύψεις ότι δεν υπάρχει. Εννοείς δηλαδή ότι είναι πιο σημαντικό να σε οδηγήσει. Όχι, εννοώ ότι το πώς σου φέρεται το κύκλωμα, που λέμε σε εισαγωγικά δεν είναι κακή λέξη, δεν έχει καμία σχέση με το πώς σου φέρεται το κοινό. Πολύ. Πολύ μεγάλη. Πες μου ότι το ξέρεις. Ναι, ναι, αυτό έχει πολύ μεγάλη δηλαδή διαφορά. Δηλαδή, ο κινηματογραφική παραγωγή της εποχής σεβόταν τον Λαβρέντη Γιαννέλο, που εμείς δεν ξέρουμε το όνομά του καλά-καλά οι νέοι. Και αντίθετα, μπορεί να τσακωνόταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια με το Φίνο, να άλλαζε εταιρεία, να πήγαινε στον Καραγιάννη, να γυρνάγε πίσω, να έκλαιγε. Έβλεπα την αγαπημένη μου προσωπικά
εκπομπή, τη μηχανή του χρόνου, που έλεγε ότι όταν πήγαινε η Αλίκη στο Φίνο, έμπαινε η φωτογραφία από πίσω στο γραφείο. Όταν πήγαινε στον Καραγιάννη, αποκαθιλωνόταν η φωτογραφία της από το γραφείο του Φίνου. Δεν αποκαθιλωνόταν, προς Θεό, απλά ήταν στον αντίπαλο, στον αντίπαλο δέος του Καραγιάννη Καρατζόπουλου. Όταν ξαναγύρναγε, ξαναέμπαινε η φωτογραφία. Και αυτό είναι ο μαγικός χώρος της showbiz, γιατί όπως λένε και οι Αμερικάνοι, there is no business like show business. Ah, yes, I agree, I totally agree. No, you don't totally agree, you are the teacher. Yes, I know, but I totally agree. You are telling us. Εσύ μας το είπες πρώτος, εσύ είσαι ο δάσκαλος. Ναι, εντάξει, γι' αυτό και... Τι συμφωνείς, σε αυτό που μας δίδαξες? Όχι, συμφωνώ και τα είπατε πολύ ωραία. Α, καλή μαθήτρια. Λοιπόν, ευχαριστώ. Για πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να πάμε μερικές ταινίες. Κινηματογραφικό ντεμπούτο με το Γερμανί ξανάρχονται το 1948. Η Μαντάμ Σουσού, η Κάλπικη Λύρα, η Αρπαγή της Περσεφόνης, ο Φανούρης και το Σόι του, η Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο, Μισογίνηση, Κυρά μας η Μαμή. Μια ζωή την έχουμε, μια λατέρνα μια ζωή, ένας ήρωας με παντούφλες, ο Ηλίας του 16ου, τρελό γέλιο με Χατζηχρήστο. Μιλάμε για όλα τα μεγάλα ονόματα που δεν υπάρχει πρωταγωνιστής που να μην δούλεψε μαζί ο Λαβρέντης Διανέλος. Έγινε όμως ιδιαίτερα αγαπητός από τους ρόλους του πατέρα της Αλίκης. Εκεί ακριβώς και τον έχουμε. Ένας Λάκας και Μισός, διακοπές στην Κοτελοπετινίτσα, 1960, Μανταλένα, που καίγεται το σπίτι της Μανταλένας. Και της λέει ο πατέρας, και κλαίει η Μανταλένα γιατί έχει πεθάνει ο φτωχός πατέρας της, ο Λαβρέντης Διανέλος, και λέει, γυναίκα χωρίς σπίτι δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Συγκλονιστική σκηνή, από την ανθολογία, νόμιζες ότι είναι αληθινός πατέρας και κόρη. Έγκλημα στα παρασκήνια, Μακρικοστέ και Κοντογιώργηδες που το έπαιξε ο αγαπημένος μας Σπύρος στη θεατρική διασκευή φέτος το καλοκαίρι, όχι τον ίδιο ρόλο, που έπαιξε στο έργο αυτό. Όχι. 1961, ο Κατήφορος με τη Ζωή Λάσκαρη. Η Λίζα και οι άλλοι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα 40 παλικάρια μου κλέψανε την Κόλφο. Ο νόμος 4.000 πάλι με τη Ζωή Λάσκαρη. Ο Θόδωρος και το Δίκανο. Η Ψεύτρα, το Τεμπελόσκυλο, ένας βλάκας με πατέντα. Λόλα, 1964 με την ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη στο ρόλο της πόρνης που είναι πάλι ο καλός άνθρωπος. Μία φωτίδα, μία ακτίδα φωτός, ανθρωπιάς, μέσα στα πιο σκοτεινά μελό της εποχής, τα οποία ήταν πολύ διαδεδομένα τότε. Να πούμε μερικούς τίτλους. Βεβαίως. Δεν μου έχεις ξανακοπεί η ανάσα, αλλά δεν έχουμε ξαναμιλήσει για 195 ταινίες. Το δεύτερο ρεκόρ το έχει το τρίτο, νομίζω, αγαπημένος Βελέτζας. Δηλαδή είναι μοναδικό το ρεκόρ του Λαβρέντη Διανέλου. Ο Αριστίδης και τα κορίτσια του, το φτωχόπεδο, δύσκολοι δρόμοι, όταν σημάνουν οι καμπάνες, το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, ένας τρελός τρελός Βέγκος, η Βουλευτίνα, ο Παπατρέχας, χωρίσαμε ένα διλινό. Και μετά ξεκινάνε τα μελό, με τη λάμψη στα μάτια, η μοίρα μας χτύπησε σκληρά, οι γνωστοί τίτλοι των ταινιών της εποχής και πάλι περνάει εύκολα από την κωμωδία στο δράμα. Δηλαδή έχουμε τη Γόησα, το Πάρε Κόσμε, το πιο λαμπρό αστέρι πάλι με την Αλίκη. Αλλά περνάει και στην κωμωδία η Ζηλιάρα, ο Γίγας της Κυψέλης, 1968 η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, το κορίτσι του Λούνα Πάρκ, καπετάν Φαντής Μπαστούνη, ο Γίγας της Κυψέλης, τον είπαμε. Είναι, ο Γίγας είναι ο γνωστός, αγαπημένος, ψηλαίος, κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ρίζος. Αυτή η ταινία, καταπληκτική κωμωδία. Και εκεί βλέπουμε το μεγάλο ταλέντο του Λαβρέντη Διανέλου που μπορεί να περάσει από το δράμα και την απροσποίητη υποκριτική του που ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή που δημιουργούσε τύπους, φόρμες και τους αναπαρήγαγαν από ταινία σε ταινία. Ο ίδιος, όπως είπαμε στην αρχή του αφιερώματος, ήταν τόσο φυσικός που ο κόσμος πολλές φορές τον περνούσε ότι δεν έχει πάει σε σχολή. Αλλά μια αλήθεια που είπε ο Αλέξανδρος Πετρίδης που. Εγώ μιλάω 2 ώρες και τα λέει με μία φράση, ότι ήταν πραγματικά και στη ζωή ένας διακριτικός, καλός, αγαπημένος άνθρωπος, πιστός σύζυγος και το παράπονο των εφημερίδων το 1978 είναι ότι δεν παραστήκαν ηθοποιοί στην κηδεία του. Φαντάσου να έχεις δουλέψει με όλους. Να έχεις κάνει τόσο πολύ και τόσο να είσαι πολλές τόσο καλός άνθρωπος. Και να μην έχεις κόσμο. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς δεν είσαι, οπότε τι σε νοιάζει. Εγώ πιστεύω η γυναίκα του πληγώθηκε. Πάρα πολύ. Εσύ δεν είσαι στο τελευταίο αντίο. Οπότε η απλά αφήνει μια πληγή. Αφήνει μια πικρία για το ποιοι είμαστε, γιατί είπες σε άλλη μας εκπομπή ποιοι είμαστε οι Έλληνες, που έχουμε άποψη για αυτό που δεν ξέρουμε και τη λέμε σε αυτόν που ξέρει. Σαφώς. Όπως και επίσης τιμάμε εκεί που δεν μας εκτιμάνε μερικές φορές.
ίσως για το Θεαθήνε. Και δεν τιμάμαι έστω. Δεν ήθελα να ακουστώ κοινική όταν σου είπα ότι εμείς δεν θα είμαστε. Αλήθεια είναι. Δεν ήθελα να ακουστώ κοινική. Ήθελα να πω ότι είναι μια στάση. Καλός ή κακός, η επιτυχία έχει και ένα φθόνο, έτσι. Και είναι μια αλήθεια, μην το κρύβουμε. Υπάρχει ένας Σπύρος Μπιμπίλας, λοιπόν, ο οποίος έχει έρθει στο ΤΑΣΕΙ και είναι πρόεδρος και είναι χρόνια αγωνιστής που δεν αφήνει ποτέ κάποιος να μην τιμηθεί από τα ένσημά του, από τις ταινίες του, από το σωματείο του. Και θα μου πεις τώρα πώς πετάχτηκε αυτό στην κουβέντα. Ακούσαμε και διαβάσαμε ότι ξαφνικά κάποιος, εγώ ή εσύ, που δεν έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, πηγαίνουμε σε όλες τις κηδείες ακόμα και ηθοποιών που δεν ξέραμε. Όχι κύριε, δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα θεσμικό όργανο, στο οποίο ένας άνθρωπος με ψυχή που έχει αφιερώσει εκεί πέρα, είναι σαν να είναι το παιδί του, οι γονείς του, όλοι οι συγγενείς του, αυτό τα θεσμικά όργανα, φροντίζει να μην κάνουμε εμείς τέτοια αφιερώματα, να μην κάνουν για μας τέτοια αφιερώματα. Να λένε υπήρχε εκεί το σωματείο τους. Συγγνώμη που αγρίεψα, αλλά έχω μαζέψει. Όχι, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και επειδή σαν εκπομπή έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές. Λίγο, δεν έχει να κάνει με τη φιλία. Όχι, όχι, έχει να κάνει με την ασέβεια στους νεκρούς. Ναι. Καλά στους ζωντανούς ρε παιδιά και στους νεκρούς. Και γενικότερα έχουμε δείξει και σαν εκπομπή και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Πρέπει να ακούγονται και πρέπει να τονίζονται. Ας φάμε και ξύλο, τι έγινε. Εμείς καλά, για να φάμε ξύλο είναι πάρα πολύ. Λεκτικά. Να, λεκτικά. Ξέρεις, περιοδικά. Και λεκτικά σούσια. Είναι δύσκολο. Καλά, και λεκτικά. Λοιπόν. Δεν σου πω. Δεν φεύγεις. Όχι, σε κάτι. Να σου πιάσω το χέρι σαν πέρσι. Ναι, να μου πιάσει. Λοιπόν. Σαν πέρσι. Σαν πέρσι. Α, σαν πέρσι, καλά, έχουμε, σαν πέρσι, καλά, τέτοια εποχή. Έχουμε τέτοια εποχή, έχουμε ακόμα 2-3-7 τρίτα εκπομπές. Δράτω με τις ευκαιρίες να σε κάνω. Πιάνε το εσύ το να χέρι, πιάνω, μέχρι να κάνω εγώ την πάσα. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό. Πάμε για του χρόνου, Έχουμε για του χρόνου, τα έχω από τώρα σκεφτεί. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό, γυρίζω. Πάμε να δούμε μια πολύ ωραία, ένα ωραίο θέμα που ετοίμασα για τα ζώδια της εβδομάδας που ενδιαφέρει εσένα, εμένα και όλους για το τι θα γίνει από την Άντα Λεούση. Και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή. Μην λείψει κανείς. Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Κοτρονάκης Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Κοτρονάκης Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Και
επειδή βεβαίως ο μήνας αυτός δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την πρόβλεψη του μήνα, αλλά και γενικότερα όμως της εβδομάδας που ξεκινάει, γιατί είναι πρωτομηνιά σήμερα, δεν γινόταν να μην βάλω τα καλά μου και να υποδεχτώ την Άντα Λεούση για να δω τι με λιγενέστε τον μήνα Ιούλιο, παρακαλώ. Εσίως, εσίως. Απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω και να το χωνέψω, Άντα, ότι έχουμε φτάσει Ιούλιο. Να τα χωνέψεις, γιατί και ειδικά ο Ιούλιος είναι και... Πότε ήταν μέσα Σεπτέμβρη που ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν, πότε φτάνουμε προς τον επόμενο Σεπτέμβρη. Είναι και οι εκλήψεις μας αυτό το μήνα, οι καλές μας, οπότε θα είναι καλό. Για όλα τα ζώδια, δηλαδή ο μήνας Ιούλιος με τις εκλήψεις θα φέρει καλά αποτελέσματα. Θα φέρει καλά γεγονότα. Επαγγελματικά, προσωπικά ή θα μου τα πεις αναλυτικά. Σε γενικούς, τομείς, ανάλογα το τι, το τι θέλει ο καθένας, ας πούμε. Φέρνει και εμπόδια και δοκιμασίες. Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία βοηθιώνται πιο πολύ και έχουν θετικές επιρροές από τις εκλήψεις, ναι, του βέβαια, Ιουλίου. Βέβαια. Ποια είναι αυτά? Καταρχάς γίνεται η ολική έκλειψη της Σελήνης αύριο. Α, μάλιστα. Είναι, για να δω σήμερα πώς θα κοιμηθώ. Παράλληλα είναι και με τη νέα Σελήνη. Έχει επιρροή από τη σημερινή μέρα, γιατί δουλεύει. Πάντα οι εκλήψεις δουλεύουν αρκετό μήνα, ένα μήνα πριν περίπου αρχίζει και επηρεάζει. Οπότε αύριο πραγματοποιείται η ολική ηλιακή έκλειψη παράλληλα με τη νέα Σελήνη στον καρκίνο, φέρνοντας μαζί της αρκετά δώρα. Γιατί ο καρκίνος είναι και ένα ζώδιο το οποίο έχει να κάνει με την προστασία του σπιτιού, με την ασφάλεια. Θα αποκατασταθούν ισορροπίες σε σχέσεις και σχέδια, ενώ ο κοινωνικός τομέας γίνεται λίγο πιο ανθυρός. Φροντίστε να είσαστε λίγο συγκρατημένοι στα θέλω και τις επιλογές σας και ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού του δευτέρου δεκαημέρου. Κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Επίσης βέβαια και όσοι έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, έτσι. Σήμερα ο Άρης περνάει στο Λέοντα, αυξάνοντας το θάρρος αλλά και την αποφασιστικότητα. Σε συναισθηματικό επίπεδο θα έχουμε λίγο την άνεση να εκφραστούμε με τον καλύτερο τρόπο και ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια της φωτιάς, κρυοί, λέοντες, τοξότες, αλλά και του αέρα, δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι. Μεθαύριο στις 3 του μηνός η Αφροδίτη περνάει πάλι στον καρκίνο μαζί με τη νέα Σελήνη που είχαμε από την προηγούμενη και την ολιακή έκλειψη και θα αποζητάμε λίγο την ηρεμία, τη γαλήνη, την ασφάλεια, αλλά και την αρμονία, ιδιαίτερα στον οικογενειακό μας χώρο. Μάλιστα. Εκμεταλλευόμαστε σωστά το χρόνο μας για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, με λίγα λόγια, και κατασταλάσουμε σε αποφάσεις όσο αφορά λίγο το μέλλον μας, όπου περισσότερο ευνοούνται τα ζώδια του νερού, καρκίνοι, σκορπιοί, ιχθύς, αλλά και της γης, ταύροι, παρθένοι και εγώκεροι. Είναι καλή, με λίγα λόγια, αυτή η εβδομάδα, παρότι που έχουμε και την έκλειψη, γιατί οι εκλήψεις συνήθως επηρεάζουν και λίγο αρνητικά, όχι αρνητικά με την έννοια την κακή. Φαίνουν λίγο ατονία, λίγο έτσι λίγο μια βαρεμάρα που λένε. Ναι. Εντάξει. Αλλά όμως νομίζω ότι τώρα αυτό δεν θα το αντιμετωπίσουμε, είναι καλό. Είναι καλό, είναι καλό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε για αυτή τη εβδομάδα αναλυτικά τα ζώδια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα μας τα κρυάρια μας. Προσαρμοστείτε στο νέο κλίμα που επικρατεί και ξεπεράστε λίγο τις ασύμφορες και βλαπτικές προσκολήσεις σας σε πράγματα και συνήθειες. Φροντίζοντας παράλληλα όμως και την υγεία αλλά και την εργασία σας. Ζητήστε τη στήριξη και τη βοήθεια των άλλων με ευγένεια και θα δείτε ότι σίγουρα θα σας την παρέχουν. Ταύροι. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για οικονομική ή επαγγελματική ανάκαμψη, χωρίς να είστε αφηρημένοι όταν διαπραγματεύεστε κάτι σημαντικό για το μέλλον σας. Προγραμματίστε τις ενέργειές σας, γιατί όλα θα εξαρτηθούν καθαρά από τις δικές σας προσπάθειες. Δίδυμοι. Μείνετε λίγο εγκρατείς, διαλλακτικοί και αρκεστείτε σε αυτό που μπορείτε να έχετε. Καθώς υπάρχει ακόμα στενότητα λίγο με τα οικονομικά σας και ίσως δεν έχετε ακόμα κάποια περιθώρια που χρειάζεστε. Αξιολογήστε τις καταστάσεις που υπάρχουν πριν ξεκινήσετε να κάνετε καινούργιες περιπέτειες. Καρκίνοι. Κάτι που σας ενδιαφέρει πολύ θα μπορέσετε σίγουρα να το πετύχετε αυτή την εβδομάδα, καρκίνοι μου. Αρκεί να πιστέψετε και οι δύο ιδιαίτερα στον εαυτό σας και να μην χάνετε τις ελπίδες σας στο μέλλον. Επειδή λοιπόν το παρόν είναι λίγο δύσκολο, μην αφήσετε να διαλυθεί μια σχέση
που μπορεί να σας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα όσο αφορά το μέλλον σας. Λέων, αποφύγετε κάθε ρίσκο τώρα που είναι δύσκολη περίοδος, ιδιαίτερα για ανοίγματα, και φτιάξτε ένα σταθερό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σας. Δείξτε προσοχή σε νομικές λεπτομέρειες που μπορούν να σας δημιουργήσουν προβλήματα και καλό είναι να τα αφήσετε από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο μεριά λοιπόν κάποια πράγματα για να γίνουν πολύ καλύτερα. Να μην μου βιάζεστε. Αν και μπαίνουν και αυτοί τέλος του μήνα στη γενέθλια περίοδό τους, καλό είναι τον Αύγουστο, επειδή είναι και όλα κλειστά τον Αύγουστο. Και είναι και παγιές οι μύγες. Είναι και παγιές οι μύγες, να κάνουν λίγο κράτη. Οι Παρθένοι μας. Γίνονται κάποιες σημαντικές αλλαγές στους Παρθένους μας στη ζωή τους αυτή τη βδομάδα, γιατί ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως και πιθανόν να επηρεαστείτε ποικιλοτρόπως από κάποια οικονομικά αλλά και ψυχολογικά σας θέματα. Με ψυχραιμία να δείτε καθαρά τα γεγονότα που θα στρέψετε προς το συμφέρον σας και προχωρήστε λίγο με σύνεση σε κάποια πράγματα που θέλετε να κάνετε για το μέλλον. Ζυγός. Κάντε μια καινούργια αρχή με περισσότερη αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίζοντας λογικά και ψύχραμα τις καταστάσεις. Προτιμώντας τη δράση από τις πολλές σκέψεις, για να μην χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας και προσεγγίστε αυτούς που σας ενδιαφέρουν για να τους εντυπωσιάσετε και να τους κερδίσετε. Σκορπιός. Μην αναλάβετε καινούργιες ευθύνες, αν δεν είσαστε σίγουροι ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε μακροπρόθεσμα. Υπάρχει κίνδυνος να διαφωνήσετε με δικούς σας ανθρώπους ή ακόμα και λίγο στους συνεργάτες σας. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή και σημασία στις προσωπικές σας σχέσεις και ιδιαίτερα σε φίλους και κοινωνικό σας κομμάτι. Τοξότες. Ερωτικά, αγαπημένοι μου τοξότες, θα ζήσετε με ένταση αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε μία γνωριμία ή να αποφύγετε μία ρήξη με τον ήδη υπάρχον σύντροφό σας. Φανείτε συνεργάσιμοι σε λογικές προτάσεις και μην ψοκινδυνεύετε για ιδέες των άλλων. Θυμάμαι ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι τοξότες έχουν λίγο ένα σκαμπανεύασμα με τα προσωπικά τους και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι. Θυμάμαι και την άλλη και την άλλη που έλεγες ότι προσέξτε λίγο το αυτό, μην μαλώσετε με συνεργάτες, μην αυτό με το έτερο νήμιση. Είναι ο μήνας τους που λίγο τους έχει τσιμπήσει. Ναι, και επηρεάζει λίγο με την έκλειψη τώρα που γίνεται, οπότε όλα τα ζώδια της φωτιάς, όπως αναφέρα και προηγουμένως. Οι εκπλήξεις που θα έχετε από τον σύντροφό σας θα σας φέρουν σίγουρα πιο κοντά και ασχοληθείτε με δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες για να δώσετε λίγο νόημα στην καθημερινότητά σας. Και τώρα μου λείπει και χαρτί, γιατί νομίζω ότι έχει φτάσει η σειρά μου. Η σειρά σου λοιπόν, που είναι καλή αυτή η εβδομάδα για σένα, όπως διαβάσαμε νωρίτερα για τους εγώκερους. Σας βοηθάει δηλαδή η έκλειψη που γίνεται. Δείξτε λοιπόν προνοητικότητα, ιδιαίτερα στα οικονομικά σας όσο αφορά για το μέλλον, καθώς η διάλυση μιας συνεργασίας ή κάτι που σας απόφερε πίεση στον προσωπικό σας τομέα πιο πολύ, είναι πιθανόν να μην αποφευχθεί. Θα είναι βέβαια για καλό. Οι εκπλήξεις που θα έχετε από τον σύντροφό σας θα σας φέρουν σίγουρα πιο κοντά και καλό θα είναι να μην ασχολείστε ιδιαίτερα με άτομα τα οποία σας τραβάνε πολύ την ενέργειά σας. Μάλιστα. Υδροχόη. Μπορεί να είναι μια μεταβατική περίοδος που θα σας διευκολύνει στην διευθέτηση των υποθέσεών σας. Ωστόσο όμως θα επηρεαστείτε αρκετά από τις δυσκολίες που θα συναντήσετε. Διεκδικήστε λίγο κάποια από τα δικαιώματά σας και ό,τι πιστεύετε ότι σας αξίζει πραγματικά. Ιχθύς. Διευθετήστε οικονομικές εκκρεμότητες και προσπαθήστε να είσαστε εγκρατείς χωρίς να σας πιάνει πανικός. Πάντα υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούν να σας βγάλουν από το αδιέξοδο. Συνεχίστε λίγο τα θέματά σας με τους ίδιους ρυθμούς και μην υποχωρείτε με την πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζετε. Πάρα πολύ ωραία τα ζώδια. Δεν μας φτωεί καθόλου τελικά η αυριανή έκλειψη που γίνεται. Όχι, είναι καλή. Είναι καλή και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Τώρα λίγα σκαμπανεύασματάκια μπορεί να τα έχουμε, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα ξεπερνάμε. Είναι καλή γιατί είναι στον άξονα εγώκερου καρκίνου που έχει να κάνει και με την εξουσία, με την καριέρα μας, με το επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και με το προσωπικό όσο αφορά την οικογένεια. Τις ρίζες μας. Βέβαια, πέφτει μια περίοδος η οποία νομικά θέματα, γιατί δεν μπορούμε να τα καλύψουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι ένας μήνας που θα πάει πολλά διαφορετικά. Μπράβο. Οπότε, μαζί είναι ένα ατού αυτό για ανθρώπους που έχουν νομικά θέματα,
ένα πολύ καλό χαρτί το ότι πέφτει η περίοδος αυτή και σου λέει εντάξει, δεν βαριέσαι, το κάνω από Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τους ευνοεί δηλαδή να κάνουν, λέω σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, κάποιος που είχε ένα δικαστήριο ας πούμε. Είναι καλό αυτή τη στιγμή να πάρει μια αναβολή. Μάλιστα. Είναι καλή περίοδος, τον βοηθάει η έκλειψη αυτή. Που είναι πάνω στον στο να πάρει την αναβολή και στο να προετοιμάσει το παιδί για να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα την επόμενη. Μάλιστα. Για ό,τι βέβαια θέλετε να μάθετε, κάτι παραπάνω, κάτι πιο ιδιαίτερο, τον χάρτη, τον αστρολογικό, κάτι που σας απασχολεί, στο 210 για να μην μεγαλώνετε με συνέχεια. Στο 210-41-31-584. Εκεί πέρα λοιπόν θα ρωτήσετε αυτό που θέλετε και θα κλείσει το δικό σας ραντεβού, γιατί εγώ δεν μπορώ να ρωτάω τα έσω και έξω συζυγικά σας στην κάμερα. Οπότε με την Άντα Λεούς θα πείτε όλα κατηδίαν. Άντα, σε αποδεσμεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, αλλάζω και επειδή είναι πρώτη του μήνα, θέλω και πολλά ρούχα να αλλάξω και επιστρέφω. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις update, εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε και μετά από την Άντα Λεούση και το πολύ ωραίο βιντεάκι μας να πάμε και στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου παραμένει εδώ στην παρέα μας, δεν το συζητάμε. Όμως και τα παιδιά έχουν και αυτά τις δικές τους ανάγκες. Έχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει όλη αυτή τη χρονιά και ακόμα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Και αυτή την στήλη, όπως ξέρεις, τα τελευταία τρία χρόνια τέσσερα, η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, η οποία λόγω του ότι σήμερα δεν μπορούσε να ήταν εδώ στην παρέα μας, το όμως τη στήλη της την έχουμε προετοιμάσει και δεν θα λείψει καθόλου από τα παιδιά. Και με αυτό και θα κλείσουμε. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα κοντά μου με άλλο αφιέρωμα, άλλα πράγματα πολύ μεγάλου στάρ που άλλοι γεννήθηκαν και γι' αυτό έγιναν και άλλοι όσο και αν προσπαθούν δεν θα γίνουν ποτέ. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Παίρνω Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, φεύγουμε. Έρχεται βίντεο με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και επανέρχομαι γιατί έτσι μόνο κλείνει αυτή η εκπομπή. Μην λείψει κανείς. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας. Από τη στήλη για το παιδί. Τι έχω? Τίποτα δεν έχεις. Είσαι μια χαρά. Κούκλα όπως πάντα. Και αν λέω ψέματα να κλείσει η κάμερα. Μαύρο. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά. Καλά όλα. Πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ γιατί? Για το καλοκαίρι. Α, για το καλοκαίρι. Ρε παιδί μου, αλλάζει η διάθεσή σου μέσα στο καλοκαίρι. Πραγματικά αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Τι άλλο έχει αλλάξει εσύ, δηλαδή, από τη διάθεση? Καλά. Παντρεύομαι. Αλήθεια? Ναι. Πες μου το. Πες μου το αυτό. Πλάκα κάνω, πλάκα. Πες μου ότι ξανάρθει του κουτρούλι πάλι στην ιστορία. Όχι. Ότι ξαναγίνει του κουτρούλι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά. Αυτά έχει σημασία. Χαιρόμαστε να είστε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο εσύ και όλος ο κόσμος, όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τα παιδιά. Μικρά. Τι? Το οποίο. Είναι μικρά μυστικά για να διορθώσουμε αυτές τις κακές συνήθειες που έχουν τα παιδιά. Είτε που σκαλίζουν τη μητούλα τους, είτε επειδή τρώνε την τα παιδιά. Έχουν και μεγάλα τους. Παιδιά, βέβαια αυτό. Στα φανάρια, όλοι ξύνετε τις μύτες σας. Γιατί? Γιατί για παιδιά ξύνετε τις μύτες σας? Και η Κωνσταντίνα που φτάνει στο φανάρι δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Ποιο ρουθούνι να κοιτά πρώτο κοιτάξει. Πραγματικά είμαι στο φανάρι και κάνω μία έτσι το κεφάλι μου, βλέπω τον έναν ξύνει τη μύτη του. Κάνω έτσι το κεφάλι μου από την άλλη, βλέπω την άλλη και σκαλίζει τη μύτη. Λέω Θεέ μου, γιατί. Τίποτα άλλο, δεν βλέπει κανέναν να ξύνει. Όχι, όχι, μόνο πουλιά που ξύνουν τη μύτη του. Πουλιά εννοεί από θέμα μύτη. Α, ναι. Μάλιστα. Συνήθω όταν είναι γαμψή, σε τρώει πιο πολύ.
Κατάλαβες. Γι' αυτό και τα πουλιά που έχουν γαμψή μύτη πάνε σε αυτό που βάζει στο κλουβί και την κάνουν έτσι για να την. Γιατί θα του. Γυρίσει και θα του πνίξει. Οι παπαγάλοι το έχουν αυτό. Ναι, κάποιοι παπαγάλοι πνίγονται με αυτό. Κάποιοι, ναι, άμα δεν κάνουν τη μύτη του, του γυρνίζει και του πνίγει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε μικρά μυστικά. Ακριβώς, μικρά μυστικά που τα παιδιά τι έχουν ω κακέ συνήθειε. Ω κακιά συνήθεια να ξύνουν τη μύτη του, να τραβάνε τα μαλλιά του. Ναι, να τρώνε τα νύχια τους και πολλά παιδιά ξύνουν τα αυτιά τους. Ναι, αλήθεια. Ξύνουν τα αυτιά τους, Αλέξανδρε, αλλά σε αυτό εδώ το σημείο, από πίσω, πολλά παιδιά τώρα στο παιδικό σταθμό, επειδή συναναστρέφονται με άλλα παιδάκια από το άγχος του, ξύνουν έτσι τα αυτιά τους. Και επειδή το δέρμα μας είναι πολύ λεπτό πίσω από τα αυτιά. Και πολύ ευαίσθητο. Τα μολύνουν, τα ανοίγουν πληγές και αυτά μολύνονται. Παιδιά, αυτό δεν το έχω δει. Έχω δει για τη μύτη, έχω δει για τα μαλλιά που, για τα μαλλιά που το έχουν αυτό το πράγμα που το τραβάς και το κάνεις και το παλιά κάνουν και αυτό. Το έχω δει αυτό. Είναι αυτό προκαλείται από άγχος. Αλέξανδρε, αν κάτι δεν πάει καλά, είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο, είτε στη δραστηριότητα που είμαι, εμένα αυτό μπορεί να μου προκαλέσει άγχος και στρες. Αυτό που θέλω να πω στους γονείς είναι ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε το παιδί. Καλά, στο, εννοείται αυτό. Στο να του πούμε κάτι και να το προσβάλλουμε έξω ή να το βάλουμε τιμωρία επειδή τρώει τα νύχια του. Είναι από το άγχος του ή από το στρες που έχει όλη τη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονείς, ο γονιός να φτάσει στην ουσία του προβλήματος και όχι να τιμωρήσει το παιδί και να το αφήσει να περάσει έτσι. Μην δίνετε τεράστια προσοχή, λοιπόν, ένα από τα μυστικά είναι να μην δίνετε τεράστια προσοχή όταν το παιδί ξεκινάει και τρώει τα νύχια του. Απασχολήστε του τα χέρια με έναν διαφορετικό τρόπο. Ελάτε να παίξουμε, ελάτε να ζωγραφίσουμε. Όχι να μην δίνετε, να δίνετε τεράστια προσοχή δηλαδή. Να μην δίνεις τεράστια προσοχή σε αυτό που κάνει. Πρέπει να απασχολείς εκείνη τη στιγμή τα χέρια του. Εάν τρώει τα νύχια του, εάν σκαλίζει τη μύτη του, θα το πάρεις από το χέρι και του πεις πάμε να παίξουμε. Να το απασχολήσεις τα χέρια. Γιατί... Να του αλλάξεις την κίνηση, δηλαδή ακριβώς, αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Στην ουσία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Εάν τρώει τα νύχια του, το απασχολείς τα χέρια του με κάτι άλλο, εάν τραβάει τα μαλλιά του, γιατί έχουμε δει και πολλά παιδάκια που τους λείπουν τούφες μαλλιά, γιατί δεν το καταλαβαίνουν ότι κάνουν αυτή την κίνηση. Τους αλλάζεις την κίνηση, τους αλλάζεις αυτό που κάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδανικότερη στρατηγική να επιβραβεύεται τη θετική κίνηση που κάνει το παιδί. Εάν σε κάποια στιγμή το δούμε και τρώει τα νύχια του και το σηκωθούμε και το πιάσουμε από το χέρι χωρίς να το μαλώσουμε και τον απασχολήσουμε με κάτι άλλο, σε αυτό το κάτι άλλο και λάθος να το κάνει, πρέπει να το επιβραβεύσουμε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Εκπαιδεύστε του. Μιλήστε του για το ποιο είναι το πρόβλημα. Από πού ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Όταν το παιδί φτάνει σε μία ηλικία, 8, 9, 10 και πάνω που μπορείτε να κάτσετε να μιλήσετε σαν μεγάλοι άνθρωποι, το σωστό είναι να του πείτε ότι αυτό που κάνει, να τρώει τα νύχια του, να σκαλίζει τη μύτη του, να τραβεί τα μαλλιά του, στα νύχια του θα τραβήξει κάποιο πετσάκι, θα ματώσει, η μύτη του θα σπάσουν κάποια αγγεία, θα ματώσουν, στα μαλλιά του θα μείνει σε κάποιο σημείο, δεν θα έχει μαλάκια. Μπείτε βαθύτερα μέσα στο πρόβλημα που προκαλεί, που αυτό που κάνει θα του προκαλέσει πόνο. Μια συνήθεια τη φορά, το παιδί μπορεί να αναπτύξει πολλές κακές συνήθειες. Δηλαδή, θα σας πω για τα τικ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι έχουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πολλοί δεν ξέρουν ότι αυτό που έχουν είναι τικ, να ξέρεις. Γιατί, Αλέξανδρε, γιατί δεν το είχαν από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί τους δημιουργήθηκε μετά. Όταν ένα παιδί ξεκίνησε και τρώγε τα νύχια του και κάποιος δεν τον απασχόλησε να του αλλάξει την κίνηση, ήταν λάθος. Γιατί του έγινε μία κακή συνήθεια και του έγινε σαν τικ. Δηλαδή ξυπνάει το πρωί και τρώει τα νύχια του ή ξύνει τη μύτη του για πολλή ώρα. Και όταν τον πιάνει το άγχος ή το στρες, αγχωθεί ή στρεσάριστη, η πρώτη κίνηση που θα κάνει είναι ή να βάλει το δάχτυλο στη μύτη ή να φάει τα νύχια του. Ναι. Είναι τικ. Δεν είναι. Τα τίκ είναι πολλά. Άλλος κουνάει τον ώμο του, άλλος. Με το μάτι, άλλος με τα χείλια. Ακριβώς. Έχω δει άνθρωπο που κάνει έτσι συνέχεια. Χωρίς να έχουμε το άνθρωπο που κάνει έτσι. Ναι, πολύ φίλο μας. Ναι, τον δικό είναι μας. Πολύ, το ναι, φίλο. Είναι πολύ σημαντικό να απασχολήσεις και να δώσεις βάση στο παιδί σου και τι κινήσεις κάνει. Εντοπίστε τη ρίζα του προβλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα κλείσω με αυτό, Αλέξανδρο, ότι πρέπει να μπούμε μέσα στο πρόβλημα. Μέσα στο πρόβλημα. Όχι να έχουμε
ένα παιδί να ξεκινήσει στην ηλικία των 5 επειδή έχει ανοχωθεί, έχει στρεσαριστεί ή με κάτι που συμβαίνει στο σπίτι ή ακόμη και ένας θάνατος μέσα στην οικογένεια, μπορεί στο παιδί να προκαλέσει πόνο χωρίς όμως αυτό να το καταλάβει ότι η μητέρα έχει ξεκινήσει από όλο αυτό. Πρέπει να κάτσει να συζητήσει με το παιδί. Πρέπει να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Κάνεις και εσύ, τρως τα νύχια σου. Είναι πολύ σπαστικό, παιδιά, να τρώει κάποιος τα νύχια του. Τώρα μου το δημιούργησες εσύ αυτό το πρόβλημα. Γιατί τελειώνει η στήλη σου και τι θα κάνω χωρίς αυτή. Θα φάω τα νύχια μου. Δεν είναι πολύ σπαστικό να τρως τα νύχια πολύ. Σου. Εγώ... ή να ξύνεις τη μύτη σου πάρα πολύ. Καλά, εγώ δεν τα έχω κάνει ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Αλλά και όταν βλέπω, ειδικά με τα νύχια, ειδικά όταν βλέπω φαγωμένα νύχια, καθόλου, είναι καθόλου, το χειρότερό μου. Είτε σε γυναίκα είτε σε άντρα. Γενικά, είναι το χειρότερό μου πραγματικά. Ο ανιψιός μου ένα πράγμα που έκανε πριν κανένα χρόνο, για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, όταν είχε ξεκινήσει λοιπόν το σχολείο, έξινε το δόντι του. Με το νύχι του. Σταμάτα το. Δεν πραγματικά το αυτό δεν το είχα ξαναδεί και σας το λέω και να τραχιάζω. Έξινε το νύχι του, το δόντι του με το νύχι του. Σταμάτα, ναι, εντάξει, μπράβο, ωραία. Πέρασε. Βέβαια, δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ αυτό, ούτε καν να το συλλογιστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, γιατί όπως κάθε εβδομάδα έτσι και αυτή η εβδομάδα δεν γινόταν λήψη από κοντά μας. Με πολύ ωραία tips τα οποία πρέπει να γνωρίζετε για να κόψουν κακές συνήθειες ή κάποια tic τα οποία ίσως είναι μέσα στα πιο συνηθισμένα που δεν τα καταλαβαίνεις ότι είναι tic και ότι είναι πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Και κάθε πρόβλημα, μάλλον για να σου το πω αλλιώς, δεν υπάρχει, όπως λέει και ένας φίλος μας, ζωή χωρίς πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει και πρόβλημα χωρίς τη λύση του. Άρα λοιπόν, εάν προσέξεις κάποια πράγματα, θα προσέξεις ακόμα περισσότερο και τον τρόπο με τον οποίο θα τα λύσεις και έτσι θα τα εξαφανίσεις.